χέρια μου κρατάω μία από τις έτσι καινούριας γενιάς συσκευές της Samsung. Είχαμε παρουσιάσει παλιότερα το Samsung Galaxy Α και αυτό είναι το Α5, Samsung Galaxy Α5, μία συσκευή η οποία το πρώτο της έτσι πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ designάτη και πάρα πολύ λεπτή. Το βλέπουμε εδώ πέρα πόσο λεπτό είναι στο χέρι το συγκεκριμένο τηλέφωνο, εξαιρετικά λεπτό και ακολουθεί σχεδίαση ουσιαστικά έτσι λίγο διαφορετική από ό,τι μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα η Samsung, συνδυάζοντας μέταλλο και πλαστικό, προσφέροντας στον χρήστη μια διαφορετική αίσθηση στο χέρι. Το Galaxy Α5 πωλείται στα ελληνικά καταστήματα στην τιμή του 399 ευρώ επίσημα, αλλά άμα ψάξετε μπορεί να το βρείτε και πιο χαμηλά, στα 320-330 ευρώ. Και είναι ένα τηλέφωνο, μπορούμε να το πούμε mid-range, έτσι, μέσης κατηγορίας, με οθόνη η οποία έχει διαγώνιο 5 inches και λειτουργεί σε ανάλυση 720p, αλλά είναι τεχνολογίας AMOLED και αυτό φαίνεται όταν το πάρεις στα χέρια σου, γιατί πολύ απλά βλέπεις τα πάντα εδώ πέρα πάρα πολύ όμορφα. Καλά, εξαιρετικές γωνίες θέασης, είναι σαν αυτοκόλλητο, ούτως ή άλλως βλέπεις από όλες τις πλευρές με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχει ωραία ζωντανά χρωματάκια και πάρα πολύ καλό μαύρο, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι έχει πολύ καλό μαύρο, και το, από εκεί και πέρα στο κομμάτι της χρήσης του είναι σαν να έχεις ένα οποιοδήποτε νέας γενιάς τηλέφωνο της Samsung, δηλαδή έχοντας πιάσει πρόσφατα και το Note 4 και καινούριες συσκευές, έχει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα είναι εδώ αυτή η δυνατότητα που έχει εδώ πέρα που χρησιμοποιεί το flipboard ουσιαστικά, κάνοντας ουσιαστικά από το κεντρική οθόνη από αριστερά έτσι swipe και εμφανίζεται το RSS με τις πληροφορίες από τα μέσα τα ειδησιογραφικά που θέλουμε, ή κρατώντας πατημένο εδώ το κουμπάκι, το back, εμφανίζεται το multitasking με δυνατότητα να έχουμε δύο εφαρμογές παράλληλα ανοιχτές στην οθόνη, μία εδώ ας πούμε άνοιξε το Play Store και μία δεύτερη τον Chrome, τον browser, και ταυτόχρονα ανοίγουν και τα δύο εδώ και μπορώ να διαλέγω εγώ σε ποια από τις δύο εφαρμογές θα δουλεύω, αν θα δουλεύω στον Chrome ή τέλος πάντων στον... εντάξει, έβγαλε και το όνομά μου, μας έχει πάρει χαμπάρι εδώ πέρα η Google, τα ξέρει όλα. Από εκεί πέρα είδαμε λιγάκι το μενού, εντάξει, δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα και παρόλο που όσον αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά δεν είναι ό,τι πιο έτσι σύγχρονο. Μάλλον σύγχρονο είναι, αλλά δεν είναι το πιο δυνατό υπάρχει. Ο επεξεργαστής του είναι Qualcomm Snapdragon 410, καινούργιας γενιάς επεξεργαστής, ο οποίος όμως είναι τετραπύρινος, αλλά έχει χαμηλή συχνότητα λειτουργίας, είναι μόλις 1,2 GHz ο κάθε πυρήνας. Παρ' όλα αυτά, εγώ χρησιμοποιώντας το εδώ πέρα το τηλέφωνο στα μενού του και τα σχετικά και βλέποντας σελίδες στο ίντερνετ, κατεβάζοντας email, εφαρμογούλες και όλα αυτά, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μου φάνηκαν όλα του δουλεύουν πάρα πολύ γρήγορα και αυτό προφανώς γι' αυτό ευθύνεται και η Samsung, η οποία έχει καταφέρει να ελαφρύνει αρκετά την έκδοση Android 4.4.4 με το TouchWiz έτσι, interface που χρησιμοποιεί, είναι αρκετά ελαφριά. Πηγαίνοντας τώρα στην κάμερα, η κάμερα είναι εδώ πέρα 13 MP, αυτή εδώ, και αριστερά της έχει LED flash, ενώ δεξιά είναι το ηχείο, το οποίο εντάξει είναι σε λίγο λάθος θέση τοποθετημένο το συγκεκριμένο σημείο, γιατί όταν το έχεις έτσι, ας πούμε, και θες να βλέπεις καμιά ταινία, ο ήχος πηγαίνει προς τα πίσω, αλλά δεν έχει σημασία. Το βασικό το πρόβλημα είναι ότι η κάμερα, επειδή έχει κάνει πάρα πολύ λεπτό το τηλέφωνο η Samsung, η κάμερα εξέχει κάποια ελάχιστα χιλιοστά. Βέβαια, εντάξει, το τζάμι είναι μέσα πιο βαθιά σε σχέση με την εξοχή που βρίσκεται γύρω-γύρω και προστατεύεται. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέχετε αν ακουμπάτε το τηλέφωνο σας πολύ συχνά πάνω σε κάποια έτσι, επιφάνεια. Δεξιά είναι το power button και δεξιά εδώ πέρα η συγκεκριμένη έκδοση έχει δύο θέσεις, όπως μπορείτε να δείτε, έρχονται και τα mail εδώ και βαράνε. Έχει δύο θέσεις. Το τηλέφωνο παίρνει nano SIM, την ίδια κάρτα που παίρνουν και τα iPhone 6 και iPhone 5S και 5 τέλος πάντων. Είναι nano SIM. Το συγκεκριμένο, όπως γράφει εδώ, είναι έκδοση Duos και αυτό σημαίνει ότι είναι δίκαρτο και μάλιστα είναι δίκαρτο και 4G. Είναι από τις λίγες συσκευές που υποστηρίζουν 4G στη μία από τις δύο κάρτες. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτές τις δύο θέσεις εδώ τις έχει και η μονή έκδοση, όχι η Mi-Duos, που παίρνει ένα σημάκι. Στη μία μπαίνει Nano SIM, στην άλλη μπαίνει Micro SD. Εδώ πέρα έχουμε και Nano SIM, έτσι όπως είπα και πριν, που είναι Duos, και είναι Micro SD. Αλλά άμα θέλουμε να βάλουμε δεύτερη Nano SIM μέσα για να έχουμε δύο κάρτες μέσα από δύο διαφορετικούς providers, θα πρέπει ουσιαστικά να το βάλουμε πάλι εδώ, δεν υπάρχει άλλη θέση. Οπότε ουσιαστικά ακυρώνει τη δυνατότητα επέκτασης της ενσωματωμένης μνήμης στο 16 GB, με την διαθέσιμη να είναι 12 GB. Οπότε αν θέλετε το δίκαρτο τηλέφωνο με δυνατότητα 4G,
και παραπάνω από 16 GB αποθηκευτικού χώρου. Εδώ πέρα θα έχετε ένα πρόβλημα γιατί δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα, δεν τα χωράει, είναι πάρα πολύ λεπτή η συσκευή. Η κάμερα, είπαμε, είναι 13 MP, είναι αρκετά καλή. Η μπροστινή κάμερα είναι 5 MP, αρκετά μεγάλη και έχει και ειδικό software μέσα, το οποίο ουσιαστικά μας επιτρέπει να κάνουμε πανοραμική λήψη του εαυτού μας, ούτως ώστε σε περίπτωση που έχουμε παραπάνω από έναν άνθρωπο εδώ μέσα, ας πούμε, δηλαδή στην κάμερα εδώ μπροστά, αν είναι παραπάνω, δηλαδή θέλω να χωρέσω περισσότερους ανθρώπους, όπως είμαι και ο Άλεξ, ξέρω, και αυτά, υπάρχει δυνατότητα να το ρυθμίσουμε, ούτως ώστε εδώ για παράδειγμα να βγάλω wide selfie, λέει εδώ, φαίνεται εδώ πέρα το wide selfie, το οποίο σημαίνει ότι εγώ θα πάρω εδώ μια φωτογραφία, έτσι βγάζω μια εδώ, μετά σου λέει να το μετακινήσεις προς τα εκεί, και να βάλω και μια δεύτερη φωτογραφία, κάπως έτσι, και να το μετακινήσεις και προς τα εκεί και να βγάλεις και μια τρίτη φωτογραφία. Και ουσιαστικά πάει και το συνθέτει. Εντάξει, πρέπει να είσαι λίγο πιο πολύ ακίνητος από ό,τι ήμουν εγώ τώρα, που σας το δείχνω, αλλά δίνει δυνατότητα να βγάλεις wide selfie πιο ευρύ πεδίο για να χωράνε περισσότεροι στην selfie. Μια μόδα που έχει πολύ ενδιαφέρον και ξεκίνησε πέρυσι, νομίζω, με τα Oscar εκεί πέρα, με την DeGeneres, πώς τη λέγανε, η οποία προσπάθησε να χωρέσει σε μια φωτογραφία selfie όλο τον κόσμο. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το Samsung Galaxy A5, κυκλοφορεί και η έκδοση A3. Νομίζω λίγο μικρότερη. Εμένα μου αρέσει σαν συσκευή, μου αρέσει στο χέρι, μου αρέσει το πώς σε δουλεύει, μου αρέσει η οθόνη, μου αρέσει η κάμερα. Τα χρήματα, τα 399 ευρώ, είναι λογικά, αν σκεφτούμε για την ποιότητα κατασκευής που έχει το τηλέφωνο. Απλά, άμα ψάξετε παραπάνω, θα το βρείτε και πιο φθηνά. Υπάρχει βέβαια και ανταγωνισμός. Αν είστε λάτρες της Samsung, αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Είναι από τις πιο καλοφτιαγμένες συσκευές που έχουμε πιάσει στα χέρια μας όσον αφορά τη Samsung. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και το S6 από κοντά και κυρίως το S6 Edge, να δούμε πώς είναι και αυτό. Αλλά είναι μια πολύ όμορφη συσκευή που κάνει όλα όσα υπόσχεται χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.